Ο συγχωρεμένος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής είχε πει, θυμάστε, πως η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Δεν κατέω μπρεσδέκνη μου, μαθαρό πως ο συγχωρεμένος είχε δίκιο. Με τα όσα γίνονται στην όμορφη πατρίδα μας, με τον παραλογισμό και τη σχιζοφρένεια που επικρατεί, έτσι καταλήγουν τα πράγματα. Στο φρενοκομείο. Και πρώτα απ' όλα είναι η παρεξήγηση τσιδημοκρατίας. Τσιδημοκρατίας που ξεκίνησαν από τούτανε τα χώματα. Μα φαίνεται πως άλλες χώρες αφού την πήρανε, την αναθρέψανε πιο σωστά. Και τια δίνει πιο θρεπτικούς και υγιεινούς καρπούς και κάνει τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους και επιτυχημένους στη ζωή τονε. Θυμάστε, παλιά υπήρχε ο νόμος 4.000 για το ντεντιμποϊσμό. Ήτανε αυστηρός νόμος, δεν λέω, αλλά δεν ήτανε δά και θανατική ποινή. Θανατική ποινή που υπάρχει σήμερα στην υπερδύναμη του κόσμου στις Ενωμένες Πόλεις της Αμερικής. Μα ας δούμε μπαί μια ταινία που σάξαμε με σόσπεζα στον δρόμο και ξαναγέει αρνόμενε. Άκουσες ο προχθές, πως στην Αθήνα ένας αστυνομικός εκούρεψε να παλά ένα μαθητή, τ' άκουσε, ναι, ναι. Ή τα λες για τον Α? Ότι οι αστυνομικοί νομίζουν ότι είναι εξουσία και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Πάρε τα ψάρια του κυρίου. Ναι. Ωραία. Τι δεν λέω? Πες μου, λες. Λέω στην κάμερα. Ναι. Έπρεπε. Όχι, δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Δεν έχουμε κούντα, δεν έπρεπε. Του ζήτησα συγγνώμη. Του ζήτησα συγγνώμη. Να σε καλά. Τι τα άκουσε. Ναι. Ή τα λες για τον Α? Δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν σωστό. Καλά του κάνω. Δεν τα άκουσε. Στο καλό να πα καλά. Δεν βλέπω. Δεν βλέπει τηλεόραση. Αφού δεν βλέπω να περπατώ. Η συνάδελφο Κατίνα Ανοιχτορθούνη έχει καλεσμένο τον εν λόγω μαθητή και θα ρίξει φως στο μυστήριο. Ο μαθητής που κατάγεται από την Αλβανία και πέρασε προχθές την περιπέτεια του κουρέματος βρίσκεται κοντά μας. Σε παρακαλώ, παιδί μου, μίλησέ μας για αυτή την περιπέτεια. Κυρία δημοσιογράφος, λέγομαι Αλία Ανοκατοσφουρία και κατάγομαι από το Αλβανία. Μένω με τους γονείς μου στο Ελλάδα 5 χρόνια και παρακαλώ πολύ, ρωτήσετε όλο το γειτονιά να σας πούν αν υπάρχει πιο ήσυχο παιδί από μένα. Αγαπητέ Αλία Ανοκατοσουρία, υπόθηκε πως σε κούρεψε με την ψηλή μηχανή ο αστυνομικός. Εγώ βλέπω πως τα μαλλιά υπάρχουν ακόμα στο κεφάλι σου. Κυρία δημοσιογράφη, μα με κούρευε με την ψηλή μηχανή ο αστυνομικός, τώρα έπρεπε να έχει καταδικαστεί σε 3 φορές ισόβια. Μόνο τις ουρές μου κόψε λίγο, ναι. Για πες με, αγαπητέ μου, αστυνομικός γιατί σε συνέλαβε έτσι, χωρίς λόγο? Κυρία δημοσιογράφος, σορκίζομαι στα ιερά χώματα της Αλβανίας χωρίς λόγο με μπουζούριασε. Γιατί μη μου πείτε πως ήτανε σοβαρός λόγος που με βόμβος μολότοφ έκαψα 2 αυτοκίνητα. Αν σε συνέλαβε για αυτό το πράγμα θέλει πραγματικά την πιο αυστηρή τιμωρία. Μη μου πείτε, κυρία δημοσιογράφος, πως ήτανε σοβαρός λόγος επειδή με βόμβα μολότοφ έκαψα μια τράπεζα και στο τσακ μου ξέφυγε ο διευθυντής της. Τι να πω, αν σας συνέλαβε γι' αυτό θέλει κατευθείαν καθαίρεση. Γιατί μη μου πείτε, κυρία δημοσιογράφη, πως ήτανε σοβαρός λόγος επειδή λαιλάτισα 30 μαγαζιά αθώων πολιτών. Αστεία πράγματα. Αυτού του παράνομου αστυνομικού του χρειάζεται παντελή στέρεση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Γιατί μη μου πείτε, κυρία δημοσιογράφος, πως ήτανε σοβαρός λόγος επειδή με βόμβα μολότοφ έκαμα πυροτέχνημα ένα μπάτσο. Αγαπητέ Αλία Ανοκατοσουρία, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τους γείτονές σου για τη διαγωγή σου. Τη διαπιστώνουμε από τα λεγόμενά σου. Υπάρχουν τόσο φρόνιμα παιδιά στην εποχή μας. Κυρία δημοσιογράφου, όλα αυτά που σας είπα, σας παρακαλώ, είναι σοβαροί λόγοι για να μου κόψουν τις τρίχες μου, για να διαπράξουν αυτό το έγκλημα ανάμεσα και απέναντι στη δημοκρατική ομαλότητα. Φυσικά και δεν ήταν σοβαροί λόγοι. Γι' αυτό, κυρία δημοσιογράφου, πρέπει να καταδικαστεί σε θάνατο στην ηλεκτρική καρέκλα. Γιατί δεν μου κόψε μόνο τις τρίχες μου, με έκαμε ψυχολογικά ράκος. Και μου κόψε και τις τριχούλες μου που τις φύλαγα σαν το οφθαλμός μου για να φτιάξω κότσιδος. Ναι.
Αγαπητή αστυνομία, αφήστε τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα. Δεν χρειάζεται να ασχολείστε με τρίχες. Κυρία δημοσιογράφη, το είπατε, ε? Να αφήσουν τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα. Να παίζουν, το έπεσε. Βεβαίως και το είπα. Μια στιγμή το λοιπόν, κυρία δημοσιογράφος, περίμενε μια στιγμή να βγάλουμε και τον αναπτήρα. Λοιπόν, να σου βάλουμε μια φουφούνα εδώ πέρα, κυρία δημοσιογράφος. Να σου πετάξουμε και μερικά λεμονάκια. Γύρω γύρω όλοι στη μέση ο Αλία. Και λεμονάκια σου πέτω στη μούρη σου, κύριε.